τον κύριο Υπουργό. Τα Χανιά έχουν τεράστια αυτογραμμή, έχουν ένα σωρό λιμάνια. Είπαμε από το λιμάνι της Σούδας που είναι διεθνής εθνικής σημασίας, μέχρι και το μικρότερο ρευστικό καταφύγιο, και όλα έχουν ανάγκες. Συντηρήσεις, επέκταση κλπ. Λοιπόν, είναι πολλά έργα τα οποία είναι δρομολογημένα, ειδικά στην Νότια Κρήτη, περί τα γνωστά προβλήματα όσον αφορά το λιμάνι των Σφαγείων, Λιμάνου Λιμιώνα και τη Αγία Ρουμέλη, αλλά και τη Παλιόχωρα, με εξασφαλισμένες πιστώσεις από ό,τι μας είπε ο Υπουργός. Σύνολα τα άλλα θέματα που έχετε ακούσει κι εσείς. Θέσαμε το θέμα της κρουαζιέρας, η οποία έχει πάρει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και χρειάζονται κάποιες υποδομές, οι οποίες είναι από πλευράς μελετών έτοιμες και όριμες και θέλουμε να χρηματοδοτηθούν. Μας είπε ότι θα προχωράει για αυτό το ζήτημα. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση στη Μέση Ανατολή, τώρα έχουν έρθει προς τα εδώ πολλές αφήξεις μαζί αεροπλίων. Και βέβαια, σχεδιάσαμε τα ζητήματα από τη λειψιδρία. Αυτά που αντιμετωπίζουν κυρίως κάποιοι Δήμοι. Είπαμε ότι ελπίζουμε η επόμενη χρονιά να μην είναι το ίδιο ξύλι, γιατί θα έχουμε σοβαρά θέματα βέβαια. Και προετοιμαζόμαστε με διάφορα έργα, των οποίων το συντότερο δεν αφορά την Υπουργείο του βέβαια, αλλά ενημερώσαμε τον Υπουργό, είναι το μεγάλο διπλό διασυνδεδεμένο πράγμα στον Ταυρονίτη, Δριανού και στον Προνιώτη, το οποίο αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ολοκληρώνει τις μελέτες, έχει προσλάβει τεχνικό σύμβουλο και προχωράει τις μελέτες. Έχει διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν συνεχίσει να ενδιαφέρονται, 3 ή 4, αν θυμάμαι καλά. Και ελπίζουμε μέχρι σύντομα να έχουμε ανάδοχο και να προχωρήσει το έργο. Okay, ευχαριστούμε πολύ.